Σημερινό, επιστροφή παρουσιάστριας στην τηλεόραση. Και μάλιστα έχουμε το ρεπορτάζ για το ποια ζώνη. Σε ποια ζώνη. Μιλάω για την πανέμορφη Ευαγγελία Αραβανή. Την οποία μάλιστα... Αχ, την Ευαγγελία. Τι έχουν πει, τη Βαγγελιό, τη Βαγγελία Βαγγελιό έχουν πει στο My Style Rocks που την έχουν επιθυμήσει τώρα που έκανε και τα καλά τα νούμερα. Στάσου ρε παιδί μου, η Ευαγγελία δεν έχει συμβόλαιο με το Open ενεργό. Δεν θα επιβεβαιώσω, θα διαψεύσω. Έχει. Έχει. Oh, πάει το ρεπορτάζ. Τόσο, ακούστε, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει το εξής. Επιστροφή στη μεσημεριανή ζώνη σε επίπεδο πάρα πολύ. Στη μεσημεριανή ζώνη καναλιού, άρα είναι μέσα και το Open. Δευτέρα με Παρασκευή, Σάββατο με Κυριακή. Πάρα πολύ σωστό. Να το πω. Το, Σαββατοκύριακο. Έχει πάει και έχει. Σάββατο και Κυριακή δεν είναι ο Κωστόπουλος. Γιατί στο Open μίλησα εγώ. Ναι. Όχι, δεν είπα το Open. Η Αφροδίτη είπε ότι έχει συμβόλαιο στο Open η Ευαγγελία και θεωρείται στέλεχος του σταθμού. Λοιπόν. Η πληροφορία η δική μου λέει το εξής, ότι έχει γίνει προσέγγιση πάνω από μία φορά στην Ευαγγελία Αραβανή για επιστροφή της στη μεσημεριανή ζώνη, λέω για το Σαββατοκύριακο, και μάλιστα έχουν κάνει και ψηλό, δηλαδή έχουν προχωρήσει, έχουν δει και πλατό, έχουν μελετήσει ιδέες. Αυτό σημαίνει ότι άμα εγκυρίσει η Ευαγγελία Αραβανή σε μεσημεριανή ζώνη... Εννοεί επιστροφή, Δημήτρη, τηλεοπτική επιστροφή. Α, για ναι. Μετά το Project Runway. Ακριβώς. Αυτό δεν λες. Μια μικρή παρέα. Ωραία, άρα, ναι. Αν η Αφροδίτη μας λέει την πληροφορία ότι έχει συμβόλαιο με το Open. Open ναι, μέχρι και χθες αυτό μου είπα. Για τα συμβόλαια είναι. Αν δεν υπάρχει συνένεση με τις δύο πλευρές, εντάξει, ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Δεν είναι. Άρα, μήπως παίζει εδώ να. Καληνύχτα. Ότι. Μήπως παίζει να αντικαταστήσει την εκπομπή του Πέτρου. Περιμένετε. Για να τα βάζουμε σε μία σειρά και να μην λέμε αφαίρετα κόβεται ή οτιδήποτε. Mm. Η σύμβαση που έχει υπογράψει ο κ. Κωστόπουλος με το Open είναι τρίμηνη από ό,τι ξέρω εγώ. Τρίμηνη. Έχει περάσει το τρίμηνο. Τρίμηνη, γιατί τρίμηνη. Ναι, τρίμηνη, γιατί είναι για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο για του χρόνου. Φαντάζομαι ο άνθρωπος θα ξανασυζητήσει κάποια στιγμή. Ο Πέτρος νομίζω ότι ούτως ή άλλως. Συγγνώμη πάλι, δεν σας αφήνω. Υπάρχουν συμβάσεις, παιδιά, και για μια εβδομάδα. Τι κάνουμε, και τώρα κάνουμε μια ώρα σύμβαση, αν θέλει να κάνουμε εμεί. Οκ, η απάντηση τώρα αυτή η Αφροδίτη, εγώ δεν ξέρω άλλο παρουσιαστή που έχει υπογράψει τρίμηνη σύμβαση. Γιατί από μόνο του αυτό δεν στέκει. Γιατί για να χτιστεί μια ζώνη, για να χτιστεί μια εκπομπή, πρέπει να δώσει χρόνο. Αφού τελειώνει το καλοκαίρι. Εάν λε από την αρχή ότι είναι μόνο για τρεις μήνες, είναι σαν να λες δεν με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν πήγε το Σεπτέμβριο ο Πέτρος, παιδιά. Ο Πέτρος πήρε την εκπομπή μετά από τρεις αλλαγές σχεδόν στη μεσημεριανή ζώνη, μέχρι τη λήξη της σεζόν. Φαντάζομαι. Αυτό που θα κάνει τώρα η Κατερίνα η Ζαρίφη με τον Παύλο Σταμαντόπουλο. Καλοκαίρι. Ναι, που είναι καλοκαίρι, ναι. Αυτό.